αγκαλιά για σένα την έχω. Και πολλά φιλιά σου στέλνω ξανά. Εσύ έχεις αγκαλιά για ποιους ανθρώπους στη ζωή σου? Είναι φυσικά για όσους αγαπώ και κυρίως για όσους με αγαπούν. Όμως μην αργείς. 9 δίσκοι λοιπόν και 10 χρόνια που βρίσκεσαι στην Αθήνα. Από τότε μέχρι και τώρα, κατά πόσο έχει αλλάξει το τοπίο στη νύχτα? Δεν θα έλεγα ότι αλλάξανε τα πράγματα πολύ, γιατί εγώ αυτό που ήξερα να κάνω, αυτό συνεχίζω να κάνω και έχει πέραση. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει, θέλει να ακούει καλά τραγούδια, καλά λαϊκά τραγούδια, και το τοπίο απλά πιστεύω ότι όσο εμείς του δίνουμε καλή τροφή, δεν θα αλλάζει. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο θα χάλαγες μία συνεργασία? Δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα. Θα χαλούσα μία συνεργασία εάν δεν τηρούσαμε τους όρους που είχαμε θέσει εξ αρχής. Για σοβαρά πράγματα μιλάω, γιατί μου έχει τύχει να πούμε 5 πράγματα και να μην υλοποιούνται στην πορεία. Σίγουρα η αμοιβή σου, το νυχτοκάματό σου σε σχέση με τότε, 10 χρόνια πριν και τώρα, όπως και κάθε χρόνο, βέβαια. Δεν υπάρχει καμία, σχέση, καμία σύγκριση. Και χρόνο με το χρόνο, εννοείται, όπως και στους περισσότερους ας πούμε καλλιτέχνες, αυξάνεται. Σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις δουλειές, όλοι μια προαγωγή και μια αύξηση την έχουν. Θέλω όμως να μου πεις κάτι, αν έρχονταν ένας επιχειρηματίας και σου έλεγε, όχι απλά σου δίνω τα διπλά, σου δίνω τα πενταπλάσια. Ναι. Αλλά θα σε έβαζε να συνεργαστείς με κάποιον άνθρωπο που ίσως δεν εκτιμάς τόσο. Δεν θα το έκανα. Είτε καλλιτεχνικά. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Όχι. Όχι. Δεν σε νοιάζει για μας, μόνο εσένα αγαπάς, τόσα όνειρα ψέμα. Δεν βαριέσαι. Δηλαδή να πεις ότι πρέπει κάθε χρόνο να εμφανίζομαι κάπου, να διαλέγω τα ρούχα μου, να φτιάχνομαι, να βάφομαι, να είμαι χαρούμενη. Αυτό που λες όχι, δεν το έχω, διότι ακόμα είμαι νέα και αν από τώρα βαριόμουν, όταν θα έρθει η ώρα να βαρεθώ πραγματικά, θα είναι δύσκολα. Ότι είναι όμως φθορά και δύσκολο κάθε βράδυ να εμφανίσαι και να τραγουδάς, είναι. Και ούτε μπορώ να σου πω ότι κάθε βράδυ με το ίδιο κέφι βγαίνω, ούτε μπορώ να σου πω ότι περιμένω με αγωνία από ό,τι θα έρθει το βράδυ να αρχίσω να βάφομαι για να βγω να τραγουδήσω. Σε αυτά τα 9-10 χρόνια καριέρας, δισκογραφή... Δεν είναι αυτή η καριέρα όμως. Είναι 17 τα χρόνια που λέω. Δισκογραφημένη. Δισκογραφικά είναι τα 9. Καριέρας. Θέλω να μου πεις, αν κάνεις έναν απολογισμό, οι κακές στιγμές είναι περισσότερες από τις καλές? Όχι βέβαια, όχι. Οι καλές είναι τόσες πολλές, τόσο πολλές, που καλύπτουν πολύ άνετα τις κακές. Γι' αυτό και δεν τις θυμάμαι. Έχεις μετανιώσει για κάποιες επιλογές σου? Όχι, όχι, δεν έχω μετανιώσει. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει κάτι που να είναι ανεπιστρεπτή λανθασμένο, δηλαδή να μου έχει κόψει κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι και τα λάθη καμιά φορά είναι καλά. Γιατί αυτό το γνωστό μαθαίνω από τα λάθη μου είναι τελικά μεγάλη αλήθεια. Να ανησυχείς, απαγορεύεται, γιατί δεν θέλω.